Θα παρακαλέσω τον δεύτερον ομιλητή στη σειρά, τον σεβαστόν εις όλους μας, καθηγητή ομότιμων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εις τον κύριο Κορναράκη, για την παρουσία την οποία δίδει στους αγώνες. Πανασιολογιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο «Επικίνδυνη απειλή κατά της Ορθοδόξου Θεολογίας». Ο τίτλος όμως της παρούσης εισηγήσεως θα μπορούσε να είναι «Η Ιεραποστολή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις βάρος της Ορθοδόξου Θεολογίας», εφόσον ο λόγος στη σύναξή του Συμβουλίου αυτού στον ελλαδικό Ορθόδοξο χώρο είναι η Ιεραποστολή. Είναι φανερό το γεγονός ότι η συμμετοχή της ελλαδικής Ορθοδόξης Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχει ήδη από πολλού καταστεί θύμα μιας προτεσταντικής οικουμενικής Ιεραποστολής που έχει έκδηλο στόχο την αλλίωση της Ορθοδοξίας της Θεολογίας της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Ιστορία 50 περίπου χρόνων συμμετοχής μας στους οικουμενικούς διαλόγους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δείχνει ότι όπως το Συμβούλιο αυτό λειτουργεί, έχει επηρεάσει και έχει εμποτίσει με προτεσταντικές ιδέες και σαφή, ξεκάθαρη οικουμενιστική λογική όχι λίγους Ορθοδόξους θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό και συμμετέχουν βέβαια, και ιδιαίτερα εκείνους που ευθύτευσαν στο Συμβούλιο αυτό ως δραστήριοι παράγοντες της ιστορικής του πορείας. Μια επισταμένη συγκέντρωση στοιχείων της καταστροφικής για τη θεολογική αυτοσυνειδησία Ορθοδόξων θεολόγων επιδράσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών θα παρουσίαζε θλιβερά συμπεράσματα για την αλλίωση στην αυτοσυνειδησία αυτή της Ορθοδοξίας, της θεολογίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει λόγος επιλεκτικά και ενδεικτικά για τέτοιες επιδράσεις που επιβεβαιώνουν ότι η θεολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι ήδη από πολλού παγιδευμένη στις σκοπιμότητες μιας πανεραίσεως που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις θεολογικές συνειδήσεις Ορθοδόξων ταγών της ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και τρανό παράδειγμα η σύγκληση του Παγκοσμίου Συμβουλίου στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου. Αρχίζουμε με τον πατέρα του Ορθοδόξου, με εισαγωγικά η λέξη, οικουμενισμού, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος με το Πατριαρχικό Μήνυμα των Χριστουγέννων του 1968 κάλεσε τους Ορθοδόξους να δείξουν προς όλους τους ετεροδόξους αιρετικούς αγάπην άνευ όρων και ορίων, ώστε η λεγόμενη ένωση των εκκλησιών να επιτευχθεί σε πρώτη φάση στο πεδίο των αμοιβαίων αγαπητικών σχέσεων. Ετώνησε δε ιδιαιτέρως ότι όταν ενωθούν όλες οι υπάρχουσες σήμερα εκκλησίες θα επανιδρύσουν την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θοδωρόπουλος σε μια από τις αντιρρητικές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη μεταξύ άλλων τον ερωτά: «Εξέλιπε λοιπόν η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και χρήζει επανειδρύσεως? Αλλά τότε ψευδόμεθα ομολογούντες καθημερινώς εν το συμβόλο της πίστεως την ύπαρξη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ερέτω η βλασφημία». Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος υπήρξε για αρκετά χρόνια παράγοντας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, αποσταλής αυτό από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα ως εκπρόσωπός του. Οι οικουμενιστικές επιδράσεις που δέχτηκε ο Ιάκωβος στο Συμβούλιο αυτό συνοψίζονται σε μια δήλωσή του προς την εφημερίδα Εστία το 1969. Εδήλωσε ότι δεν δυνάμεθαν να εμπέζομεν πλέον τους εαυτούς μας και να λέγομεν ότι ο χριστιανισμός ως ημείς τον εννοούσαμεν είναι πράγματι ο αρμόζων εις των λαών μας. Έχομεν ανάγκη ενός νέου χριστιανισμού βασιζομένου εξ ολοκτήρου επί νέων αντιλήψεων και όρων. Δεν δυνάμεθα να διδάξομεν το είδος της θρησκείας το οποίον ημείς εύρωμεν εις τας μελούσας γενεάς.
Με τη δήλωσή του αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος απέρριψε συλλήβδην την Ορθοδοξία μαζί με τη θεολογία της. Ο Μητροπολίτης πρώην Ελβετίας Εμιλιανός του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Ναού, η οποία είναι προέκταση του Αμερικανικού Ιδρύματος Ναός Κατανοήσεως. Αθέτησε δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία υπερετών ίδρυμα προάγων τον Οικουμενισμό επί του διαθρησκειακού εδάφους. Ο ίδιος ως Μητροπολίτης Καλαβρίας αποκήρυξε τους ιερούς κανόνες και ιδιαίτερα τον 45ο των Αγίων Αποστόλων, όταν έγραψε ότι όλοι οι ιεροί κανόνες υπεριορίζονται στους πιστούς εις μίαν απομόνωση και επιφυλακτικότητα μετά των άλλων μη χριστιανών και μη ορθοδόξων, χρήζουν κάποιας μεταρρυθμίσεως. Και συνεχίζει, τελείως ανεφάρμοστος είναι δια την εποχή μας ο στερούμενος αγάπης ο 45ο κανόν των Αγίων Αποστόλων, γνωστός κανόνας, που λέει «Επίσκοπος αιρετικής συνευξάμενος αφοριζέστο». Επικαλείται την αγάπη για να θετήσει την αποστολική αλήθεια της περιφρουρήσεως δήθεν της Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας. Ορθώς όμως παρατηρεί ο μακαριστός πατήρ Επιφάνειος ότι δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια και αλήθεια χωρίς αγάπη. Ο γνωστός Γάλλος πατερικός θεολόγος Ζαν-Κλον Λαρσέ, επιβεβαιώνοντας ότι στην εποχή μας η υπάρχουσα τάση παγκοσμιοποιήσεως, η οποία στο όνομα μιας αποδυναμωμένης από ορθόδοξο πνεύμα πίστεως κάνει να συμπλησιάζουν πιστοί όχι μόνο διαφόρων χριστιανικών ομολογιών αλλά και διαφόρων θρησκειών, αναφέρεται στο παράδειγμα του πρώην Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού, ο οποίος θεωρείται ως ένας τυπικός εκπρόσωπος της τάσεως θρησκειοποιήσεως του χριστιανισμού. Ο εν λόγω Μητροπολίτης Σιμεώνη, ο Λαρσέ, έγινε ιδιαίτερα διάσημος στην περιβόητη συνεδρίαση της Ασίζης το 1986 με τη συμμετοχή του σε μια συγκριτιστική θρησκευτική τελετή δίπλα μεταξύ άλλων σε βουδιστές μοναχούς, σε Σιχ, σε Ινδούς, σε Ινδιάνους Σαμάνους της Βορείου Αμερικής και σε ανημιστές Αφρικανούς. Επιλύσμων ο Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός της θεολογίας της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας ελαχιστοποιεί την ορθόδοξη πίστη του στο επίπεδο ειδωλολατρικών θρησκευμάτων, μετέχων με πολλή άνεση στις τελετουργικές τους συνάξεις. Στην ίδια γραμμή της θρησκειοποιήσεως του χριστιανισμού κινείται και ο Αρχιεπίσκοπος Κύρος Χριστόδουλος. Το περασμένο έτος 2004 πραγματοποιήθηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ημερίδα με θέμα «Ο πολιτισμός των πολιτισμών για ένα παγκόσμιο συμβούλιο». Ο γενικός τίτλος εξάλλου της ημερίδος ήταν «Τρίτη παγκόσμια συνάντηση θρησκειών και πολιτισμών». Ο μακαριότατος κύριος Χριστόδουλος, στο χαιρετισμό του προς τους συνέδρους της συναντήσεως αυτής, ενώ ετώνησε, σωστά θα έλεγε κανείς, την ανάγκη του σεβασμού της ιδιοπροσωπείας των πολιτισμών, έθαψε την Ορθόδοξη Εκκλησία στο κοινό καλάθι των θρησκειών, λέγοντας ότι ο χριστιανισμός ανήκει στις θρησκείες που έχουν βεβαιότητα για την αλήθεια τους και μάλιστα για την αποκλειστική αλήθεια τους. Με τη δήλωσή του αυτή διεκήρυξε επίσημα ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, υποβιβάζοντας ανεπίτρεπτα τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού στην τάξη θρησκευμάτων που δεν μπορούν να συγκριθούν ή να συγκραθούν με την Εκκλησία του Χριστού. Περίπου ένα μήνα μετά τη δήλωσή του αυτή έγραψε πάλι ο Μακαριότατος στο περιοδικό Εφημέριος με σιγουριά και βεβαιότητα ότι ο χριστιανισμός ανήκει στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Τέτοιες τοποθετήσεις προσβάλλουν ασφαλώς και ακυρώνουν τον αγιοπνευματικό αποκαλυπτικό χαρακτήρα της Ορθοδόξης Θεολογίας, εφόσον κάθε ένταξη της Ορθοδοξίας σε ένα ομαδοποιημένο σύνολο θρησκειών σημαίνει σαφή αθέτηση της αλήθειας της μοναδικότητος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και ιδιαίτερα στο σημείο αυτό της Χριστολογίας της. Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης έχει ήδη προκαλέσει το Ορθόδοξο αισθητήριο πολλών αναγνωστών των έργων του λόγω κάποιων αποκλήσεών του σε κέρια θέματα της Ορθοδόξου Θεολογίας από την Ευαγγελική και Πατερική παράδοση της Εκκλησίας μας. Ένα παράδειγμα απλώς αποκλήσεώς του από την Ορθόδοξη Θεολογία και μάλιστα στο κεφάλαιο της σωτηριολογίας της είναι η θέση του ότι «Ο Χριστός είναι σωτήρ του κόσμου όχι γιατί θυσιάστηκε στο Σταυρό, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τις αμαρτίες του κόσμου, αλλά γιατί ανέστη εκ των νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας». Μια τέτοια συλλογιστική στο κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου δια του Ιησού Χριστού ενεργεί τομή στον αδιαχώριστο με οποιονδήποτε τρόπο μυστηριακό πυρήνα του λυτρωτικού γεγονότος της σωτηρίας αυτής,
διακρίνοντας απολύτως τον λυτρωτικό χαρακτήρα της Αναστάσεως του Χριστού από τη σταυρική του θυσία, από την οποία όμως και μόνο επήγασε η Ανάσταση. Με τη συλλογιστική δηλαδή αυτή συγκρίνουμε την Ανάσταση με το Σταυρό του Κυρίου και αναδεικνύουμε με απόλυτο τρόπο την Ανάστασή του ως χωριστού και αυτοδύναμου λυτρωτικού γεγονότος, το οποίο δίθε κατέχει την κεντρικότερη θέση στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ένας τέτοιος ισχυρισμός δημιουργεί συμπεράσματα που αποδυναμώνουν λυτρωτικό στην έννοια της αμαρτίας και της ενοχής, ώστε να παραθεωρούνται σωτηριολογικές προϋποθέσεις, χωρίς τις οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να σταθεί ορθοδόξως η έννοια της Αναστάσεως. Δυστυχώς, οι έννοιες αμαρτία και ενοχή, και άρα άφεση αμαρτιών, ενοχλούν τους θεολόγους που βρίσκονται στη γραμμή της νέας εποχής και του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Πάντως, το πατερικό πνεύμα εν προκειμένου είναι σταυροαναστάσιμο. Κάθε απόκληση από το πνεύμα αυτό δημιουργεί μια ανάπηρη σωτηριολογία από την πατερική ορθόδοξη άποψη. Το γεγονός ότι η ορθόδοξη θεολογία αποτελεί στόχο μιας προτεσταντικής ιεραποστολής επιβεβαιώνεται και από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, ο οποίος σε ένα τελευταίο επίκαιρο κείμενό του σημειώνει τα εξής. Το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό στον κόσμο, που συγκαλείται στην Αθήνα, δεν είναι δυνατόν να μην καταλήξει και πάλι να σύρει τους Ορθοδόξους πίσω από το προτεσταντικό άρμα, όπως έγινε με την υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών προώθηση του διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκιδονίων και τον χαρακτηρισμό των μονοφυσιτών ως Ορθοδόξων. Πράγματι, σήμερα οι εκπρόσωποι μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ανήκουν και συνυπάρχουν, συνεργάζονται και συνυπολογίζονται στην πτέρυγα των Ορθοδόξων, με εισαγωγικά η λέξη, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, με τις λεγόμενες Ανατολικές Μονοφυσιτικές Εκκλησίες, τις οποίες το Συμβούλιο αυτό αναγνωρίζει ως Ορθόδοξες. Έτσι μπορούμε να πούμε, στο χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έχει γίνει η Ένωση Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών Αντιχαλκιδονίων με την απαράδεκτη και κατακριτέα ανοχή των Ορθοδόξων εκπροσώπων μας, οι οποίοι με την ανοχή τους αυτή αρνούνται ούτως ή άλλως την Ορθοδοξία του Χριστολογικού Δόγματος. Αυτό το καθεστώς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών πρέπει να ενθάρρυνε την εκπόνηση δύο διατριβών στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δήθεν αποκαθιστούν την Ορθοδοξία δύο αιρετικών μονοφυσιτών, του Διοσκόρου και του Σεβίρου. Στην πρώτη διατριβή που έχω στα χέρια μου, σημειώνεται στον επίλογό της ότι η επιστημονική αυτή εργασία προσφέρει έτοιμα τα επιχειρήματα σε μια ενδεχόμενη οικουμενική σύνοδο για την αποκατάσταση του Διοσκόρου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Προβλέπεται λοιπόν διόρθωση δογματικών αποφάσεων οικουμενικών συνόδων. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η προοπτική και η φιλοδοξία του οικουμενιστικού πνεύματος να αλλάξει τη θεολογία οικουμενικών συνόδων. Και ερχόμαστε στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Αναστάσιο. Ο μακαριότατος κύριος Αναστάσιος είναι εκτός πάσης αμφισβητήσεως πολυτάλαντη προσωπικότητα και για το λόγο αυτό και μόνο θα ανέμενε ορθόδοξος πιστός οι ηγετικές και οι άλλες αρετές του να στηρίζουν σήμερα σε εποχή κρίσεως των αξιών τη μαρτυρία της ορθόδοξου πίστεως και της θεολογίας της, όπως και τη μοναδικότητα της αλήθειας της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Όμως με μια διγλωσία χαρακτηριστική των οικουμενιστικών κειμένων, δηλαδή ναι στην Ορθοδοξία, ναι και στην αίρεση, συμπορεύεται με το πνεύμα μιας θρησκειακής παγκοσμιοποίησεως, το οποίο υλοποιούμενο δια του καλάμου του αποβαίνει εις βάρος της Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας της Εκκλησίας, της οποίας ως ταγός και ως δυναμικός ιεράρχης είναι υποχρεωμένος να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας της και της θεολογίας της. Ήδη το έργο του Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία έχει αποδειχθεί με μια αντικειμενική και σεβαστική στο πρόσωπό του μακαριάτα του κριτική, ως ένα κείμενο που αποδυναμώνει ή αποσιωπά και αρνείται βασικές θέσεις της Ορθοδόξου διδασκαλίας. Πέρα όμως αυτής της αντικειμενικής και δικαίας κριτικής, μας υποχρεώνει ο μακαριότατος κύριος Αναστάσιος να σταθούμε και εμείς με κριτικό βλέμμα σε κάποια πρόσφατα κείμενά του που συντονίζονται επίμονα με την οικουμενιστική και διαθρησκειακή λογική του πρώτου έργου του. Σε διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών το 2004, με θέμα τις πανανθρώπινες αξίες, σε σχετική εισήγησή του, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος δημοσίευτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 10/14, υποστηρίζει με πολλή βεβαιότητα ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, ότι μαζί με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ
αποτελούν την ομάδα θρησκειών που στηρίζονται σε Θεία Αποκάλυψη. Επίσης ότι κάθε θρησκεία συμβάλλει στην αναζήτηση και ανάδειξη της αλήθειας και ότι οι θρησκείες εξελίσσονται, δέχονται επιδράσεις και απορροφούν ιδέες, δηλαδή μετέχουν σε έναν ευρύτερο συγκριτισμό. Με τις επισημάνσεις του αυτές, ο Μακαριότατος Αλβανίας αποσιωπά τη μοναδικότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, η οποία μοναδικότητα έγκυται στην κατοχή ολόκληρης της αυθεντικής, της αποκεκαλυμμένης, της όντως αλήθειας που είναι ο Χριστός. Εξάλλου, καθώς κατατάσσει την Ορθοδοξία μεταξύ των άλλων θρησκειών και μάλιστα τετάρτη κατά σειρά μετά τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό και τον Ιουδαϊσμό, υποδηλώνεται ότι και η Ορθοδοξία, όπως οι θρησκείες του κόσμου, αναζητεί την αλήθεια. Αντιθέτως δε, εξισώνει γενικώς την εμπειρία των θρησκειών με την Ορθόδοξη πνευματικότητα, όταν σημειώνει: οι θρησκείες υπενθυμίζουν ότι το μέσον για την πνευματική ισορροπία του ανθρώπου δεν είναι η υποταγή της φύσεως στις επιθυμίες του ατόμου, αλλά η υποταγή της ατομικής επιθυμίας, η απάρνηση, η κάθαρση του εγώ, η βίωση του Αγίου. Βιώνουν λοιπόν οι θρησκείες του κόσμου το Άγιο, δηλαδή αναδεικνύουν Αγίους? Πάντως ο Μακαριότατος κύριος Αναστάσιος, στην πιο πάνω εισήγησή του, εξαγιάζει τον διαθρησκειακό συγκριτισμό μέσα στον οποίο ενταφιάζει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και τη σωτηριολογία της. Το εκκλησιολογικό αξίωμα εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, ενοχλεί το Μακαριότατο και επιχειρεί να το αντιστρέψει με ένα συλλογιστικό ελιγμό, να το μεταφράσει διά της Εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς μόνο ορθόδοξη δεν είναι η προσέγγιση αυτή, αφού το περιεχόμενό της καθιερώνει, χωρίς πατερική θεμελίωση, μια νέα περιοχή σωτηρίας των ανθρώπων, κυρίως απίστων, εθνικών, ετεροδόξων και αιρετικών, η οποία χαρακτηρίζεται ως αόρατη Εκκλησία. Στο οξύ αυτό πρόβλημα της σωτηρίας των εκτός της Εκκλησίας ανθρώπων, ακολουθώντας τον καθηγητή της δογματικής Ιωάννη Καρμύρη, οικειοποιείται την αίρεση και την ακαδημαϊκή δυστυχώς ανευθυνότητα του τελευταίου. Λυπάμαι για την έκφραση αυτή, ήταν και καθηγητής μου ο Καρμύρης, αλλά όταν διαβάζει αυτά τα πράγματα και βλέπει να θεμελιώνεται αθεμελιώτως μια νέα μορφή σωτηρίας, ένα νέο πεδίο σωτηρίας, δεν μπορεί να μην καταλάβει ότι πολύ προχειρότητα υπήρξε στο έργο που έκανε για να υποστηρίξει δικές τους αρχές. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Αναστάσιος οικειοποιείται αυτό το έργο με δύο ομιλίες που έκανε ο Καρμύρης ως πρόεδρος της Ακαδημίας όταν μπήκε στην Ακαδημία και κατά την έξοδό του από την Ακαδημία, με τίτλο «Η παγκοσμιότητα της σωτηρίας», και εκεί προσπάθησε να αποδείξει ότι η σωτηρία όλων των ανθρώπων που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία ενεργείται μέσω μιας αόρατης Εκκλησίας. Το χριστολογικό λοιπόν αξίωμα εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, ενοχλεί το Μακαριότατο και επιχειρεί να το αντιστρέψει με ένα συλλογιστικό ελιγμό, να το μεταφράσει διά της Εκκλησίας. Ποιας όμως Εκκλησίας? Ασφαλώς της αόρατης Εκκλησίας. Με ένα θεμελίωτο βιβλικός ή πατερικός αόριστο ισχυρισμό γράφει: τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι νεότεροι θεολόγοι της Ανατολικής Εκκλησίας τόνισαν ότι η χάρη του Θεού ενεργεί και πέραν των ορίων της ορατής Εκκλησίας και ότι όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά δύναται να γίνονται και οι μη χριστιανοί, οι άπιστοι ή τα έθνη, συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας εν Χριστώ Ιησού δια της Εκκλησίας. Αλλά το εν λόγω χωρίο αναφέρεται σαφώς στην εξαντικειμένου δυνητική σωτηρία πάντων των ανθρώπων, εφόσον ο Θεός πράγματι πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν, και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει αόρατη Εκκλησία. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι γίνεται ένας ακροτηριασμός του χωρίου αυτού, Εφεσίου 3:6, διότι το χωρίο τελειώνει εξής: συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, λέει το κείμενο. Και αντικαθίσταται αυτή η φράση «δια της Εκκλησίας». Γιατί ακριβώς δια του Ευαγγελίου εννοεί ότι θα ξεκινήσει το Ευαγγέλιο, δια του Ευαγγελίου θα κληθεί ο κόσμος. Τώρα δια της Εκκλησίας εξυπηρετεί να ευρύνει κανείς τα όρια της ορατής Εκκλησίας και να μιλήσει για αόρατη Εκκλησία. Έτσι λοιπόν
η αθεμελίωτη βιβλικός και πατηρικός αυτή η δίθεν διεύρυνση των ορίων της Εκκλησίας αόρατη στηρίζεται μόνο στον ισχυρισμό του Ιωάννου Καρμύρη, στον οποίο παραπέμπει ο Μακαριότατος και σύμφωνα με τον οποίο ισχυρισμό του Καρμύρη, η κυβωτός της σωτηρίας, επεκτηνωμένη μυστηριωδώς, περιπτύσσεται όλων των κόσμων, τους ετεροδόξους χριστιανούς και τους αιρετικούς και τους μη χριστιανούς ετεροθρήσκους κτλ. Οι οποίοι διακρινόμενοι επί τη εν αγάπη ενεργουμένη πίστη συνάπτονται εσωτερικός και πνευματικός και αοράτος και απορρίτως μεταυτής και γίνονται ούτως αόρατα ιονοί μέλη αυτής. Στον ισχυρισμό αυτό του καθηγητού Καρμύρη, η προϋπόθεση της σωτηρίας όλων των εκτός της ορατής Εκκλησίας ευρισκομένων απίστων, ετεροδόξων, αιρετικών, οπαδών, θρησκειών, πλανωμένων και άλλων, είναι η πίστη, η οποία και μόνο αυτή, τα λόγια του διαβάζω, τι λέει, εθεωρήθη υπότινον ως κεκτημένη λυτρωτική δύναμης, ισοδυναμούσα προς το βάπτισμα και συνάπτουσα μυστικός τους πιστεύοντας μετά της ενευρυτέρα ενία Εκκλησίας. Δηλαδή μόνο η πίστη του αιρετικού, του οποιοδήποτε ας πούμε ξένου προς την Εκκλησία ανθρώπου, μόνο η πίστη μπορεί να τον σώσει. Γι' αυτό λέει και ο Γιαννουλάτος ότι στα αόρατα μέλη της Εκκλησίας είναι αιρετικοί, είναι ετερόδοξοι, και ίσως γι' αυτό βέβαια κοινώνησε άνετα αιρετικούς, γιατί θα πίστευε ότι έχουν την προϋπόθεση της πίστεως. Αν αυτή η προϋπόθεση μιας τέτοιας πίστεως σώζει ψυχές εν Χριστώ Ιησού, τι χρειάζεται τότε η ορθόδοξη σωτηριολογία της ορατής Εκκλησίας? Με τέτοιους αβάσιμους ισχυρισμούς δεν φτάνουμε στην άρνηση της ορθοδόξου εκκλησιολογίας, δηλαδή στην τέλεια άρνηση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Οπωσδήποτε ο ίδιος ο Μακαριότατος κύριος Αναστάσιος, εγκλωβισμένος μέσα στο κλίμα μιας απλής και εύκολης σωτηρίας δια της πίστεως, προβάλλει μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων και των ισχυρισμών του τρεις σωτηριολογικές προϋποθέσεις, διατυπωμένες με απόλυτο τρόπο, που ανοίγουν το δρόμο προς τη σωτηρία ανθρώπων εκτός της ορατής και αληθινής Εκκλησίας του Χριστού ευρισκομένων. Το πρώτο επιχείρημα, ότι η πτώση δεν κατέστρεψε τη Θεία εικόνα στον άνθρωπο, είναι μια διατύπωση απόλυτη που συμπληρώνεται με την εξής φράση: το μόνο που τραυματίστηκε κατά το Μακαριότατο, και αυτό όχι τελείως, είναι η δυνατότητα της ανθρωπότητας να συλλάβει και να κατανοήσει ορθώς το μήνυμα. Αυτό το λίγο δηλαδή προέκυψε από την πτώση, και έτσι το κατ' εικόνα σχεδόν αλόβητο υπάρχει, και επομένως όλοι οι άνθρωποι έχουν το κατ' εικόνα έτσι σε αυτή την κατάσταση. Αλλά για την αποκατάσταση των φθοροποιών συνεπειών της πτώσεως στο κατ' εικόνα χρειάστηκε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Η έκταση δηλαδή της καταστροφής της Θείας εικόνας στον άνθρωπο απαιτούσε ανάλογη δυνατότητα θεραπείας, που μόνο το μυστήριο της σαρκώσεως αυτής θα μπορούσε να προσφέρει. Πώς είναι δυνατόν να λέμε και να γράφουμε ότι η πτώση δεν κατέστρεψε τη Θεία εικόνα στον άνθρωπο? Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί τη σωτηρία του ανθρώπου πέρα και από κάθε προσδιορισμό και περιγραφή και όριο. Πάλι μια απόλυτη διατύπωση. Θέλει με αυτή την πρόταση να ερμηνεύσει τη γνωστή φράση τη βιβλική, το πνεύμα που θέλει πνεί, και δίνει, μου έρχεται πολλές φορές στο στόμα να το πω και να το πω όταν το διαβάζω και ζητώ συγγνώμη από όλους και από το Άγιο Πνεύμα, δείχνει ένα ασίδωτο Άγιο Πνεύμα που πάει όπου θέλει, δηλαδή χωρίς προδιαγραφές δογματικές, δεν το εμποδίζει κανένα όριο, καμιά περιγραφή δογματική, κανένας προσδιορισμός. Έτσι λοιπόν δίνει μια απολυτότητα η οποία όμως κατά την πατερική άποψη δεν ισχύει. Δηλαδή ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν δημιουργεί βούληση σωτηρίας εκεί που δεν υπάρχει. Όπου όμως υπάρχει, λέει ο Άγιος Μάξιμος, μετατρέπει αυτή την βούληση προς θέωση. Έτσι. Αλλά ακριβώς αν δεν υπάρχει, και μάλιστα έχει μια ωραία φραστική διατύπωση ο Άγιος Μάξιμος, λέει ότι για να σωθεί ο άνθρωπος το χρώμενο είναι η προαίρεση. Αλλά προαίρεση προαιρουμένη. Όχι απλώς δηλαδή μια προαίρεση θέλω, αλλά θέληση που να θέλει. Επομένως υπάρχουν όρια που συναντά κατά τη λυτρωτική του ενέργεια το Άγιο Πνεύμα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί το Άγιο Πνεύμα. Κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να φτάσουμε στο τέλος. Ναι, τελειώνω. Ωραία. Είχα πει με τον πατέρα Σένιο. Με συγχωρείτε.
Λοιπόν, το τρίτο επιχείρημα είναι ο άνθρωπος εξακολουθεί να φέρει μέσα του το κατ' εικόνα Θεού με έφεση προς το κάθε ομοίωση, κατέχοντας ως έμφυτα συστατικά της υπάρξεώς του ελεύθερη βούληση, νου, έφεση και δυνατότητα αγάπης. Η τελευταία αυτή θέση του μακαριωτά του κυρίου Αναστασίου, όπως διατυπώνεται με απόλυτο επίσης τρόπο, ώστε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων, δεν βάζει άλλες προϋποθέσεις εν Χριστώ σωτηρίας, απλώς και μόνο ως φορέας εμφύτων δυνατοτήτων του να πορεύεται από μόνος του από το κατοικόνα στο καθομοίωση, ανάγει τη σκέψη μας συνειρμικά στον πελαγιανισμό, την αιρετική δηλαδή δοξασία, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μπορεί μόνος του να σωθεί δια της ελευθερίας της βουλήσεώς του, έχοντας απλώς υπόψη τη διδασκαλία του Ιησού. Τελειώνω με την... με τον τονισμό αυτού του γεγονότος ότι το χείριστο στην προηγουμένη περίπτωση που αυτοί οι θεολόγοι έχουν επηρεαστεί και είναι όλοι μεγάλα ονόματα διακινούν τις αιρετικές τους ιδέες και θεωρίες με τον προφορικό ή γραπτό λόγο ως δήθεν αναγκαία ανανέωση ή επανερμηνεία της πατερικής μας παραδόσεως. Είναι εύλογο τα μεγάλα ιδίως εκκλησιαστικά ονόματα να δημιουργούν εμπιστοσύνη στους αναγνώστες των έργων τους ή τους ακροατές των λόγων τους, αλλά το κακό δεν σταματά εδώ. Οι θαυμαστές μεγάλων εκκλησιαστικών ονομάτων, λόγω της ελλείψεως θεολογικής παιδείας, μεταδίδουν αυτούσιες τις θεωρίες ή τις ιδέες που μαθαίνουν και ακούν στους άλλους ανθρώπους και συμβαίνει όχι μόνο αυτοί οι ίδιοι να παγιδεύονται στην αίρεση και την κακοδοξία, αλλά να παγιδεύουν και αυτούς τους οποίους τα μεταφέρουν. Είχα μόλις γνωρίσει προετών την κακοδοξία του Περγάμου για τη λυτρωτική υποτίμηση του Σταυρικού Μυστηρίου, όταν τη συνάντησα σε θεολογικό βιβλίο και μάλιστα διδάκτορος θεολογίας. Αλλά η έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν ύστερα από κάποιο χρόνο τη διάβασα ως αναδημοσίευση από το βιβλίο αυτό σε μητροπολικό περιοδικό που ήρθε. Η αίρεση λοιπόν και η κάθε κακοδοξία που προβάλλουν ιδίως τα γη της Εκκλησίας, επηρεασμένη από την οικουμενιστική προτεσταντική λογική του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τρέχει και δεν σταματάει. Διαδίδεται και κυκλοφορεί ως λόγος ανθρώπων φύρμας. Αλλά για τη διοίκηση της Εκκλησίας δεν τρέχει τίποτα. Αντίθετα, παγιδευμένη η ίδια η διοίκηση της Εκκλησίας σε μια εκούσια ψευδαίσθηση, φύλακα της Ορθοδοξίας, καυχάται τη στιγμή που προδίδει την ακεραιότητα της αλήθειας της Ορθοδοξίας, ότι προστατεύει και διασφαλίζει την αλήθεια αυτή. Σύμφωνα πάντως με το δελτίο τύπου της τελευταίας ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος, ο μακαριότατος κ. Χριστόδουλος εδήλωσε: «Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να μετέχει στο θεολογικό διάλογο με τους ετεροδόξους, με πνεύμα αγάπης, διακρίσεως και προπαντός αιμονής στην Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας και προπαντός αιμονής στην παράδοση της Εκκλησίας». Τα συμπεράσματα δικά σας.